Σαφώς επηρεασμένη εμφανίστηκε η ομάδα της ΑΕΛ χθες στο φιλικό παιχνίδι με τον Οικονόμο Τσαριτσάνης στο προπονητήριο των Δέντρων, όπου και γνώρισε την ήττα με σκορ 2-1. Ο προπονητής της ομάδας Chris Coleman, στις δηλώσεις του μετά το τέλος της αναμέτρησης, παραδέχτηκε πως δεν ήταν ικανοποιημένος από την απόδοση των παικτών του, χωρίς όμως να μπορεί να τους κατηγορήσει, καθώς επηρεάστηκαν από την αρνητική εξέλιξη στο θέμα με τα στημένα παιχνίδια. Για μένα η διαφθορά είναι διαφθορά, είπε χαρακτηριστικά ο αλλός τεχνικός, ο οποίος ήταν έκπληκτος από τους νόμους που εφαρμόζονται στην Ελλάδα. Ερωτηθείς για την επόμενη μέρα, ο τεχνικός ηγέτης των Βυσσινή αποκάλυψε πως η ψυχολογία όλων στο αγωνιστικό τμήμα είναι βαριά. Θα χρειαστούν 2 με 3 ημέρες για να συνέλθουμε και να ηρεμήσουμε. Στο μεταξύ, ο πρόεδρος της ΑΕΛ Κώστας Πυλαδάκης, στο μεσημέρι στη συνέντευξή του, εμφανίστηκε απογοητευμένος από τα όσα γίνονται και έτοιμος να αποχωρήσει από το χώρο του ποδοσφαίρου. Μια δήλωση που έσκασε σαν βόμβα. Ερωτηθείς ο ισχυρός άντρας των Βυσσινή αν θα προσφύγει στο ΚΑΣ, απάντησε: «Κουράστηκα. Τι θα βγει αν πάμε στο ΚΑΣ, τι θα κερδίσω. Η UEFA έχει αποφασίσει ήδη. Τι νομίζουν δηλαδή, ότι αυτοί που κούμποναν παιχνίδια φέτος, πέρυσι και πρόπερσι άλλαξαν ή θα αλλάξουν?» Τώρα στα αγωνιστικά, το μεγάλο χρονικό διάστημα προετοιμασίας μέχρι και την έναρξη του πρωταθλήματος της Football League αναμένεται να δημιουργήσει πρόβλημα στην ομάδα της ΑΕΛ. Μην ξεχνάμε πως το πρωταθλήμα ξεκινά στις 25 Σεπτεμβρίου.